Είναι πολύ γοητευτικός άνδρας. Δεν θα τον έλεγες όμορφο με τον κλασικό τρόπο, αλλά έχει αυτό το κάτι που ξετρελαίνει τις γυναίκες. Γεια σας, Δεσποινής. Ορίστε. Θυμάστε εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε ότι αν ένας άγνωστος σας χαρίσει λουλούδια στον δρόμο, θα είναι επειδή τον άγγισε το... Τι θες, ανθρώπε μου? Σωστά. Δεν ξέρω αν εσείς χρησιμοποιείτε το ίδιο κοσμητικό, ε. Σωστά. Κι εγώ δεν έχω λουλούδια. Άρα κακώς τα λέτε από μέσα σας, χρησιμοποιείς εκείνη τη διαφήμιση. Σωστά. Δίκιο θα έχετε. Πάντως αν είχα λουλούδια, θα σας τα χάριζα. Γιατί με αγγίζετε. Πληγμένα παίρνεις, Χριστιανέ μου, άιχά σου. Όχι, Δεσποινής, δεν καταλάβατε. Όχι, με αγγίζετε, κυριολεκτικός. Όχι, Δεσποινής, μεταφορικός με αγγίζετε. Η ομορφιά σας με αγγίζει, Δεσποινής, μη φεύγετε. Περιμένετε με, Δεσποινής. Τον κυνηγάνε όλες, ε. Ού, ναι. Είναι πολύ χαρισματικός και οι γυναίκες κρέμονται από τα χείλη του. Μ' αρέσουν αυτοί οι άντρες. Πνευματώδεις και σοφιστικές. Τέτοιος είναι, τέτοιος, το φωτογράφησες. Δεν μας είπες αν είναι ψηλός. Εντάξει, δεν είναι και ντερέκι. Δεν είναι και ντερέκι, αλλά έχει μια κρωμοστασιά, ένα νάστημα. Και φυσικά είναι και πολύ γεροδεμένος. Σωματαράς, ε. Ού, ναι, ναι, και πολύ δυνατός. Πω, με φτιάχνεις. Μαράκι, συνέχισε. Είναι αυτό που λέμε άντρας με αλφα κεφαλαίο. Αχ, λίγοι τέτοιοι έχουν απομείνει στις μέρες μας. Άσε που νιώθεις ότι μπορείς να βασιστείς επάνω του. Ότι μπορεί να σε περασπίσει από κάθε κίνδυνο. Πώς να μείνεις σε καψούρα μαζί του, κορίτσι μου? Ο τύπος είναι θεός. Ελία, σου έχουν πει ότι είσαι πολύ hot. Ε, όχι. Λοιπόν, είσαι ένας κούκλος. Μπορεί να είσαι Αλβανός, αλλά μοιάζεις με Έλληνα θεό. Το τρίψεις, Σολίνα. Το τακούνι φταίει. Καλά, άσε τα επαγγελματικά σου τώρα. Τόση ώρα δουλεύεις. Και δεν λέω, μ' αρέσει να σε βλέπω να υδρώνεις. Αλλά μήπως να ασχοληθείς και λιγάκι μαζί μου, darling. Πρέπει να φύγω. Πάρω καινούριο σωλήνα. Δεν έχεις να πας πουθενά. Τώρα που σε βρήκα δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Πρέπει να φύγω. Με περιμένουνε. Θα σου πληρώσω τα μεροκάματα. Ελία, τι κάνεις? Όχι, δεν θα φύγεις. Έχω δουλειά. Ελία, μη φύγεις. Θα σκοτωθώ. Άσε με, τι κάνεις? Πάρε με μαζί σου, θα σε βοηθάω. Θα συνεργαστούμε. Εγώ θα χαλάω και εσύ θα φτιάχνεις. Θα γίνουμε πλούσιοι. Αν και δεν χρειάζεται. Είμαι ήδη αειδιαστικά πλούσια. Μα τι θες, κυρία? Εγώ έχω αραβωνιαστικιά στην πατρίδα. Καλά, ε. Δεν το πιστεύω. Όπως το σύριαλ. Βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Μη μ' αφήνεις, Ελία. Ξέχνα την αραβωνιαστικιά σου. Τώρα έχεις εμένα. Μα δεν σε θέλω. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Πες μου τι δεν σ' αρέσει και θα το φτιάξουμε. Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Μόνο στη μύτη δεν μπορώ να κάνω άλλη επέμβαση και θα μου πέσει σαν του Μάικλ Τζάκσον. Αλλά ό,τι άλλο θέλεις, μπορούμε να το αλλάξουμε. Σε λίγο θα της δώσει και την προεδρία να μου το θυμηθείς. Σέργιε! Είχα την ιδέα της δεκαετίας. Μαρούδα, συγκρίνω. Ναι, η γνωστή Νέμεσης. Τι σκέφτηκες πάλι, αδερφούλα? Μήπως να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα σήμερα, γιατί βλέπω ότι τη φέρνει σε Αϊβασίλη. Αχ, Σέργιε, είμαι απαράδεκτη. Σήκωσα ολόκληρο Hugo Boss και δεν σου πήρα τίποτα. Την άλλη φορά όμως. Τι φέρνει σε Λεωνόρα, έχω δουλειά. Και χάρη σε μένα θα έχει ακόμη περισσότερη. Οχ. Γιατί εξφεντονίζεις απειλές, τι θα μου συμβεί? Μισό λεπτό, γιατί τον λυπάμαι τον Ντίντι. Άσε τις σακούλες κάτω. Κάτσε. Κάνε καμιά ζωγραφιά, δεν θα αργήσουμε πολύ. Ελεονόρα, δεν είναι μωρό ο Ντίντι. Θέλω να κρατάω ζωντανό το παιδί μέσα του, έτσι θα είναι πιο ευχάριστος, καταλαβαίνεις. Και ο άλλος σου συνοδός? Καλά, σοβαρά μιλάς, δεν τον αναγνώρισες? Όχι, ποιος είναι ο κύριος? Είμαι θεά, δοξάστε το έργο μου. Δεν αναγνωρίζεις τον Ελία που σου φέρνε τους καφέδες? Ωραία. Ελία,
Πώς σε κατάντες έτσι, αδερφή μου? Πήγαμε για ψώνια. Δεν είναι υπέροχος? Δεν μοιάζει με μοντέλο του Αρμάνι? Εντάξει, Ελεονόρα, μια χαρά ήταν το παλικάρι. Έπρεπε να βγάλεις το άκτι σου πάνω του. Ζηλεύεις, αδελφούλη. Ήτανε που ήτανε, τώρα τον έκανα ασύλληπτο γκόμενο. Είναι τόσο ωραίος που φοβάμαι να τον κυκλοφορήσω. Θα πέσουν όλες πάνω μου και θα μου τον φάνε. Ωραία, ωραία, Ελεονόρα. Σου δίνω την ευχή μου, Εσένα, Ηλία, τα συλληπιτήριά μου για ό,τι σε περιμένει. Δεν παίρνετε τώρα τον Άι Βασίλη να φύγετε? Πρώτον, μην προσβάλλεις τον Τίτη. Δεν είναι χριστιανός. Εσένα θα σου άρεσε να σε παρομοιάζανε με τον... με τον... με έναν μου αμεθανό Άγιο, τέλος πάντων. Όχι, λοιπόν, και δεύτερον. Ήρθα να σου ανακοινώσω ότι ο Ηλία θα γίνει μοντέλο. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, θέλω να τον κάνεις top model. Δεν καταλαβαίνω τι σοή αραβωνιαστικιά του είσαι. Δεν μπορούσες να του πεις κάτι, να τον βάλεις στη θέση του? Όχι βέβαια. Σιγά μην βάλω σε ρίσκο τη σχέση μου με τον Αλέξη και αυτόν τον αλήθεια τον Μαρούγκα. Καλά, κάτσε με σταυρωμένα χέρια εσύ και απόλαυσε το θέαμα. Πρώτα έκανε πέρα εμένα, μετά το Μαρούδα. Σε λίγο μπορεί να έχεις εσύ σειρά. Μπορεί να σε αντικαταστήσει η Μαρία ως υπεύθυνη πωλήσεων ή ως αραβωνιαστικιά.